Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση με θέμα τις ενέργειες για τη διάσωση του πύργου του Αγίου Πέτρου. Ο όμιλος μας ασχολείται με το θέμα σχεδόν από την ίδρυση με την παρακίνηση και συνδρομή του κυρίου Γιώργου Δαρδανού ως ενεργό μέλος μας αλλά και ως χρηματοδότης της προσπάθειας αυτής, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση του θέματος σε διάφορους παράγοντες πολιτικούς, κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς. Δεν θα μπορούσαμε να διαφορήσουμε για ένα τόσο σημαντικό μνημείο, μοναδικό κυρίως ως προς την καλή του κατάσταση διατήρησης που έχει. Όπερο πανδαμάτορ χρόνος άφησε μέχρι σήμερον όρθιο εν την ίσο, διότι θα ήτο αληθινόν όνειδος εάν καταρρεύσει αναλγήτως, κατά το Δημήτριο Πασχάλη που έγραψε το 1924. Αμφισβητείται βέβαια από ορισμένους η σπουδαιότητα του μνημείου και η προτεραιότητα χρηματοδότησής του, χωρίς όμως κάποια σοβαρή τεκμηρίωση, που να αντικρούει τις μέχρι τώρα παρουσιάσεις των αρχαιολόγων για τον πελασγικό οικοδομικό τρόπο κατασκευής, όπως η πόρτα εισόδου με τους τέσσερις ογκόλυθους παρόμοιας κατασκευής με τη θύρα θησαυρού του Ατρέας της Μυκήνης. Θεωρούμε ότι πάντα θα υπάρχουν οι σκοπιμότητες εκείνες που θα εμποδίζουν να γίνει κάτι σημαντικό προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποια άλλη ίσως ανάγκη. Τελικά θα μπορέσουν οι αρμόδιοι παράγοντες να αξιολογήσουν με αξιόπιστα κριτήρια την προτεραιότητα του έργου. Γίνεται σε όλους κατανοητό η επιτακτική ανάγκη διάσωσης ενός όρθιου μνημείου που σαφώς κινδυνεύουν με κατάρρευση τουλάχιστον βασικά τμήματά του. Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, εάν συγκρίνουμε την εξελικτική πορεία της φωτογραφικής αποτύπωσής του. Όσοι είχαμε την τύχη να ακούσουμε στην Αθήνα την παρουσίαση των επιστημόνων για το μνημείο, διαπιστώσαμε τη σοβαρή ερευνητική δουλειά τους και τις σημαντικές προτάσεις διάσωσής του, που κάθε άλλο παρά ανέφικτες είναι. Καλώ τον κύριο Γαβαλά να έρθει να συντονίσει την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, της οποίας είμαι γραμματέας, και ο κύριος Δαρδανός Κοσμήτωρας και η κυρία Λίδια Παλαιοκρασά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή του ομίλου το Γαύριο. Σας διαβάζω τον χαιρετισμό του Δ. Δημήτρη Αθανασούλη. Όπως σας εξήγησα και προφορικά, αγαπητέ κύριε Δαρδανέ, ανηλυμένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις με υποχρεώνουν να βρίσκομαι στην Αμοργό και δυστυχώς να μην μπορώ να παρευρεθώ στην εκδήλωση που οργανώνεται στην Άνδρο. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων χαιρετίζει τη σημερινή εκδήλωση που έχει σκοπό να προβάλλει το έργο της αναστήλωσης του πύργου του Αγίου Πέτρου, ενός από τα κορυφαία μνημεία της Άνδρου και των Κυκλάδων. Η πρωτοβουλία σας είναι αξιέπαινη γιατί κινητοποίησε τους πάντες, με αποτέλεσμα η αναστήλωση του πύργου να μην είναι απλώς θέμα απόλυτης προτεραιότητας για την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αλλά να έχει καταστεί το ζητούμενο για την αδριώτικη κοινωνία και όχι μόνο για αυτή. Να σημειώσουμε ότι η εφορία μας έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων της Άνδρου. Εφέτος αποκάλυψε τις σπουδές Βυζαντινές στον Ταξιάρχη Μεσαριάς και παράλληλα διενεργεί εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης των άγνωστων Βυζαντινών ναών των Αγίων 40 στην Κουβάρα, ενός μνημείου που περικλεί την ιστορία της Άνδρου από τον 6ο αιώνα μέχρι τις ημέρες μας. Να υπογραμμίσουμε ότι τα έργα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη συνδρομή του μεγάλου ευεργέτη της Άνδρου, του αείμνηστου Αλέξανδρου Γκουλαδρή. Η εφορία έχει εντάξει το έργο της αποκατάστασης του πύργου του Αγίου Πέτρου στο πρόγραμμα δράσης της και βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τους συντάκτες της μελέτης, τον ομότιμο καθηγητή κ. Βασίλειο Λεπιουδάκη και τον αρχιτέκτονα αναστηλωτή κ. Βαγγέλη Καζολιά. Μετά τις πρόδρομες εργασίες στον δρόμο πρόσβασης που έγιναν, βρισκόμαστε στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, ύστερα από το αίτημα και του κ. Δαρδανού και το ψήφισμα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών και μετά από σχετική συνεννόηση με τον υπογράφοντα που εισηγήθηκε σχετικά, πίστωσε πριν λίγες μόνο ημέρες 20.000 ευρώ στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την ένταξη των εργασιών στον πύργο. Με αυτή την πίστοση, η εφορία θα ξεκινήσει αμέσως τις εργασίες διαμόρφωσης και ανασκαφής περιμετρικά του πύργου, ώστε να διαμορφωθεί η επιφάνεια έδρασης του σύνθετου ικριώματος για το οποίο θα μας μιλήσει ο κ. Καζολιάς, το οποίο και θα τη στηρίξει τον πύργο και θα δημορφώσει τα επίπεδα εργασίας για να λειτουργήσει η γερανογέφυρα για την αναστήλωση. Το έργο θα ξεκινήσει επιτέλους σε λίγες εβδομάδες. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων θα εγγράψει μία ακόμα μεγαλύτερη πίστοση για το έτος 2018, ώστε να προχωρήσει το έργο.
Δεδομένου όμως του υψηλού προϋπολογισμού, τον οποίο θα μας αναλύσει αργότερα, που μπορεί να σε εξηγήσουν οι αξιότιμοι μελετητές, είναι αναγκαία η συνδρομή κάθε φορέα ή ιδιώτη για να συγκεντρώσουμε το ποσό που θα επιτρέψει την εγκατάσταση του κρυώματος και την έναξη των εργασιών αναστήλωσης. Ευελπιστούμε η πρωτοβουλία σας, κύριε Δαρδανέ, να βρει ανταπόκριση και να σώσουμε αυτό το μοναδικό μνημείο, το οποίο αποτελεί έργο προτεραιότητας για την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην Άνδρο. Καλούμε όμως και όλους τους παριστάμενους στην εκδήλωση να στηρίξουμε όλους τους τις δυνάμεις την προσπάθεια αυτή. Με τιμή, Δημήτρης Αθανασούλης. Και εμείς ως Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών καλούμε τον κάθε ένα από εμάς να κάνει δική του αυτή την προσπάθεια, όπως μας έδειξε ο κύριος Δαρδανός, και όλοι μαζί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να γίνει, τώρα που ξεκινάει κάτι σε αυτό το μνημείο, να προχωρήσει με μεγάλη μεταχή ρυθμό και να αποδοθεί ένα σημαντικότατο μνημείο σε όλους μας. Ο αρχαίος πύργος στον Άγιο Πέτρο είναι ένα εξαιρετικό μνημείο, όπως ήδη ακούσατε. Όχι μόνο σώζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από οποιονδήποτε άλλον του είδους του, αλλά διαθέτει πλούσια κατανομή χώρων για κατοίκηση, περίπλοκη αμυντική θωράκιση και επιμελημένη αρχιτεκτονική μορφή, που συμβάλλουν και κέρια στην κατανόηση του χαρακτήρα του είδους αυτού των μνημείων. Το πολύτιμο αυτό μνημείο κινδυνεύει από τον χρόνο. Για να προβεί όμως κανείς στην αποκατάσταση ενός μνημείου, απαιτείται πρώτα απ' όλα όσο το δυνατό πληρέστερη γνώση της δομής, της μορφής και της λειτουργίας του. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να πούμε σήμερα για αυτά. Για να κατανοήσουμε σωστά την μορφή και τη λειτουργία του πύργου, πρέπει να ανατρέξουμε στις προημότερες μορφές της αρχιτεκτονικής αυτής μορφής. Ήδη από τον πρώιμο 5ο π.Χ. αιώνα, η στρογγυλή πύργη με επίπεδη στέγη, κρατήστε το αυτό στο μυαλό, αποτελούσαν μέρος εξοχικών σπιτιών, εξοχικών κατοικιών, που διέθεταν εκτός από τον πύργο και άλλους στεγασμένους χώρους γύρω από μια αυλή, ή αποτελούσαν μέρος συγκροτήματος περισσότερων τέτοιων οικιών. Οι κατοικίες αυτές διέθεταν και ευρύχωρο κήπο δίπλα τους, ο κύριος δηλαδή χώρος όπου συγκεντρωνόταν η οικογένεια, αλλά συγχρόνως λειτουργούσε και ως οχυρό καταφύγιο των ενίκων της ή των ενίκων του συγκροτήματος σε περίπτωση κινδύνου. Τον 4ο π.Χ. αιώνα, η διάδοση κυρίως του φθηνού χάλκινου νομίσματος συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμπορίου και της παραγωγής και στη δημιουργία μεγάλων περιουσιών εκμετάλλευσης της γης. Ο τύπος λοιπόν της κατοικίας μιας οικογένειας που ζούσε με αυτάρκεια και σχετική ασφάλεια λόγω του πύργου στην εξοχή, που είδαμε προηγουμένως, εξελίχθηκε σε μεγάλα αγροκτήματα που δεν εξυπηρετούσαν πλέον απλά τους ιδιοκτήτες τους, αλλά λειτουργούσαν και ως μονάδες πρωτογενούς παραγωγής για ευρύτερη κατανάλωση. Τέτοια αγροκτήματα εντοπίζονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας και ιδιαίτερα στα νησιά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πύργος του Χυμάρου στην Άξο, με ορόφους όπως βλέπετε εδώ, οχυρός και αυτός, με αυλή όπως βλέπετε δεξιά και με γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις γύρω της. Άλλο παράδειγμα, επίσης πολύ χαρακτηριστικό, είναι ο πύργος στην Αρκεσίνη της Αμοργού. Αυτός ήταν τετράγωνος με ανοίγματα που μαρτυρούν τη λειτουργία του και αυτού τόσο ως κατοικίας όσο και ως οχυρού. Τα χαρακτηριστικά των συγκροτημάτων που είδαμε αναγνωρίζονται τώρα εύκολα και στον πύργο του Αγίου Πέτρου εδώ. Η θέση του είναι στο ανώτερο μέρος έφορης κοιλάδας και δίπλα και κάτω από αυτόν υπήρχαν άνδυρα για καλλιέργεια όπως και σήμερα. Από τους σύγχρονους του αρχαίους αναλυματικούς τοίχους που στήριζαν αυτά τα άνδυρα σώζονται μέχρι σήμερα ισχυρά τμήματα, αλλά και από μεταγενέστερες ανακατασκευές τους που μαρτυρούν χρήση της εγκατάστασης μέχρι τα βυζαντινά χρόνια σώζονται επίσης χαρακτηριστικά τμήματα. Παλαιοί συγγραφείς αναφέρουν ακόμη λείψανα βοηθητικών κτηρίων κοντά στον πύργο που σήμερα δεν σώζονται. Πηγές και ίχνη αρχαίων υδραυλικών έργων κοντά στον πύργο δείχνουν ότι το απαραίτητο νερό για τη λειτουργία του
και τη λειτουργία του αγροκτήματος ήταν εξασφαλισμένο. Απεικονίσεις του 19ου αιώνα δείχνουν πολύ καλύτερη διατήρηση του πύργου, που διέσωζε πολύτιμα στοιχεία που σήμερα έχουν χαθεί, όπως η πλάκα που εξέχει ψηλά στην νοτιοανατολική του πλευρά, η οποία ίσως είχε σχέση με το χειρισμό της ανασυρώμενης σκάλας που εξασφάλιζε την πρόσβαση στην κύρια θέση θύρα του πύργου. Αυτό το δούμε λίγο πιο κάτω. Μιλάμε για αυτήν εδώ την πλάκα που σήμερα δεν υπάρχει. Ανάλογες εικόνες, με κυρίους μάλλον, που έφταναν από την εσωτερική κλίμακα μέχρι το υψηλότερο σωζόμενο μέρος του πύργου, που βλέπετε εδώ, δημοσιεύθηκαν το 1914 από τον αρχαιολόγο και ιστορικό Σοσιουκ στο βιβλίο του για την Άνδρο. Η σημερινή κατάσταση παρουσιάζει δυστυχώς μεγάλες φθορές από τότε. Ιδίως στη νοτιοανατολική και τη δυτική πλευρά, η βόρεια πλευρά αντιθέτως διατηρείται καλύτερα. Νωρίς, στη δεκαετία του 1980, έγινε η πρώτη και ουσιαστικά η μόνη ως σήμερα σοβαρή μελέτη του πύργου από τον γερμανό αρχιτέκτονα Λόταρ Χάζελμπεργκα, τα σχέδια του οποίου και τα συμπεράσματά του για τη μορφή και το χαρακτήρα του μνημείου ισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σήμερα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το κατασκευασμένο με πολύ μεγάλους, αδρά εργασμένους λίθους, θολωτό ημιυπόγειο, το οποίο αποτελούσε τη βάση του κυρίως πύργου. Από μια ιδιαίτερα ισχυρή, χαμηλή θύρα ήταν προσιτό το εσωτερικό του. Θήκες για τις δοκούς ενός πατώματος στο μισό περίπου ύψος των τείχων του δείχνουν ότι το κυκλικό θολωτό αυτό τμήμα εσωτερικής διαμέτρου στη βάση του 6 μέτρων διαιρείτο σε ισόγειο ύψους 2,30 μέτρων και όροφο ύψους 2,70 μέτρων. Οι δύο χώροι μάλλον δεν επικοινωνούσαν με τους ορόφους του πύργου. Σήμερα το κεντρικό τμήμα της οροφής του θόλου έχει κρυμνιστεί, ενώ μεταξύ τους ενώνονταν μάλλον με εσωτερική ξυλίνη σκάλα. Μια θηρίδα πλάτους 90 εκατοστών εσωτερικά, που κατέληγε σε πλάτος 10 εκατοστών στο άνοιγμά της προς τα έξω, ανοιγόταν στο νοτιοδυτικό τμήμα της θόλου. Το εξαιρετικά μεγάλο βάθος της μέσα στον τοίχο αποκλείει τη χρήση της ως πολεμίστρας. Μάλιστα είχε και παράθυρα τα οποία έκλειναν από μέσα. Η λειτουργία της ήταν μόνο ο φωτισμός και ο αερισμός του χώρου. Ο διάδρομος της εισόδου σώζει στο βάθος τα ίχνη μιας μονόφυλης θύρας. Μπροστά από αυτήν όμως, μέσα στο διάδρομο, προβλέφθηκε για το ασφαλές κλείσιμο του χώρου ένας πολύ πιο αποτελεσματικός μηχανισμός. Μέσα στο τείχωμα του θόλου, πάνω από το διάδρομο της εισόδου, με εισχώρηση και στις δύο πλευρές του, εξοικονομήθηκε ένα κενό μέχρι τον πρώτο όροφο, μέσα στο οποίο εκκινείτο προς τα κάτω και προς τα πάνω, μία δεύτερη βαριά χαλκόφρακτη θύρα που έμενε ανασυρμένη μέσα στον τοίχο σε ειρηνικούς καιρούς και κατέβαινε κλείνοντας ερμητικά το διάδρομο σε περιπτώσεις κινδύνου. Πάνω από την ισχυρή αυτή θολωτή κατασκευή, ισόγεια στα νότια προς την κατοφέρεια με ύψος 6 μέτρων και εντελώς κομμένη στα βόρεια, στο έδαφος, υψωνόταν το κύριο σώμα του πύργου, κατασκευασμένο εξωτερικά με μεγάλους επιμελώς δαξευμένους στην επιφάνειά του δόμους και εσωτερικά με επένδυση από μικρότερα, επίσης επιμελώς συντεθειμένα τεμάχια. Το τμήμα αυτό του κτηρίου είχε 4 ορόφους και παρουσιάζει ελαφρή μείωση του εύρους του προς τα πάνω, ώστε να αποτελεί ουσιαστικά ένα κόλουρο κόνο. Σήμερα σώζεται σε ύψος λίγο λιγότερο από το πλήρες, δηλαδή 14 μέτρα, όλο το ύψος λοιπόν της κατασκευής από τη βάση του θολοτμήματος στα νότια να ανέρχεται σήμερα στα 20 περίπου μέτρα. Ο πρώτος όροφος αυτός είχε εσωτερικό ύψος 3,20 μέτρα. Η θύρα του στα νότια, ακριβώς πάνω από την θύρα της θολωτής βάσης, ήταν κατασκευασμένοι από καλέσθητες μονόλιθες παραστάδες και ανώφλοι και προστατευόταν από τη βροχή με λίθινο στέγαστρο, το οποίο βλέπετε εδώ.
καθώς αποτελούσε τη μόνη είσοδο στον κύριο Σπύργο και βρισκόταν 6 μέτρα πάνω από το έδαφος, ήταν σίγουρα προσιτή μόνο μέσω μιας σκάλας, την οποία μπορούσαν οι ένικοι, όπως είπαμε, να ανασύρουν σε περίπτωση κινδύνου. Πράγματι, βλέπουμε ότι το μονόλιθο κατόφλι της θύρας αυτής εκτείνεται προς τα ανατολικά πολύ περισσότερο από ότι δυτικά και παρουσιάζει κάτω από την ανατολική παραστάδα μια φαριά εγκοπή. Είναι αυτή εδώ και την βλέπετε και πάνω. Επιπλέον, κάτω από το κατόφλι, ο λίθος του τοίχου εξέχει έντονα στο πλάτος της θύρας με δύο προβόλους στα άκρα και σκαφοειδές λάξευμα μεταξύ τους. Είναι αυτά εδώ, οι δύο πρόβολοι και το λάξευμα που βλέπετε εκεί. Όλα αυτά τα ίχνη μαρτυρούν τη λειτουργία κινητού κεφαλόσκαλου και σκάλας, όπως βλέπετε σε μία προσπάθεια αναπαράστασής της, η οποία κατακλινόταν σε κανονικές συνθήκες, εφαπτώμενη στον πύργο προς τα ανατολικά, όπου το βραχώδες το οποίο ανέρχεται, όπως βλέπετε, βιώνοντας έτσι το ύψος που έπρεπε να καλύψει η σκάλα. Θυμίζω εδώ τη χαμένη σήμερα εξέχουσα πλάκα που είδαμε στις αναπαραστάσεις τις παλιές, κοντά στη στέγη και πάνω από την αποκαθιστάμενη με όσα εκτέθηκαν επάνω σκάλα, η οποία πιθανώς είχε σχέση με τον χειρισμό ανύψωσης της σκάλας, αυτό εδώ. Από τη θύρα έμπαινε κανείς σε ένα προθάλαμο, όπου δεξιά άρχιζε η ελικοειδής κλίμακα ανόδου στους υπόλοιπους ορόφους του πύργου. Τα σκαλιά ήταν πέτρινες πλάκες που εξήχαν από τον τοίχο σε πλάτος 1 και 15 μέτρα. Από την εξωτερική τους όμως πλευρά έκλειναν με ένα λεπτό τοίχο πλάτος 35 εκατοστών που στηριζόταν πάνω τους ώστε να δημιουργείται κλειστό κλιμακοστάσιο με ωφέλιμο πλάτος σκαλιών 80 μόλις εκατοστά. Στο κλιμακοστάσιο εξοικονομούνταν προς τον εξωτερικό τοίχο ντουλάπια. Το πάτωμα του ορόφου ήταν από πλάκες πάνω σε δοκάρια. 5 σχισμές στο τοίχωμα του πύργου, αντιθετικά τοποθετημένες, διεκπνοέ, όπως τις ανέφεραν οι αρχαίοι, εξασφάλιζαν το φωτισμό και τον αερισμό του χώρου. Ο δεύτερος όροφος ήταν ο χαμηλότερος του κτηρίου, με ύψος 2,80 μόλις εκατοστά. Το πάτωμα ήταν και εδώ με πλάκες πάνω σε δοκάρια. Στην νότια πλευρά είχαν εξοικονομηθεί δύο μεγάλοι θαλαμίσκοι, στο μεγαλύτερο από τους οποίους ανοιγόταν το μοναδικό παράθυρο του ορόφου. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε ως παρατηρητήριο των κινήσεων μπροστά στον πύργο. Πάντως ντουλάπια και εδώ σχισμές εξαρισμού, καθώς και ένα αυλάκι που διαπερά το τοίχωμα του πύργου για αποχέτευση νερού έξω από αυτόν, δείχνουν ότι τόσο αυτός ο όροφος όσο και ο προηγούμενος ήταν χώροι κατοικήσιμοι και καθημερινής χρήσης. Ότι ο πύργος όμως είχε αυτή τη λειτουργία, την κύρια λειτουργία, της κατοικίας δηλαδή, αποδεικνύεται κυρίως από τον τρίτο και σημαντικότερο όροφό του. Αυτός είχε το μεγαλύτερο ύψος φτάνοντας τα 3,65 μέτρα. Το πάτωμά του το αποτελούσαν πάλι πλάκες πάνω σε δοκάρια. Στη νότια πλευρά ανοιγόταν ακριβώς πάνω από τη θύρα του πρώτου και το παράθυρο του δεύτερου ορόφου, θύρα εξίσου επιμελημένη με εκείνη του πρώτου, η οποία οδηγούσε σε λίθινο εξώστη με στέγαστρο. Από τον εξώστη αυτό να σώζεται ακόμη σήμερα μια από τις πλάκες του Στιθέου, ενώ διακρίνονται οι βυθισμένες στον τοίχο άκρες των υπολείπων σπασμένων πλακών. Αριστερά σε αυτόν που έβγαινε στον εξώστη, υπήρχε κυβωτιώσιμο ντουλάπι με διαστάσεις 70x70 εκατοστών, από πλάκες επίσης αγκυρωμένες στον τοίχο. Προς τον εξώστη το ντουλάπι ήταν ανοιχτό και το κάτω μέρος του ήταν ακριβώς το επίπεδο του άνω άκρου του Στιθέου. Δεξιά και αριστερά του εξώστη υπήρχε από ένα παράθυρο, επίσης με στέγαστρο, το ένα σώζεται πάρα πολύ καλά, το άλλο μόνο το περίγραμμά του, το μισό περίγραμμά του, στο σημείο το οποίο έχει σήμερα καταρρεύσει. Εσωτερικά, στο βόρειο μέρος του ορόφου, 4 σκαλιά οδηγούσαν σε ένα υπερυψωμένο θαλαμίσκο, πλάτους 2,10 μέτρων και βάθους 1,10. Από το οποίο βάθος των 1,10 μέτρων
τα 40 εκατοστά κερδίζονταν από εισχώρηση μέσα στο τείχομα του πύργου. Το δάπεδο του αυτού του τμήματος το αποτελούσε μια μεγάλη πλάκα, επόμενη, μια μεγάλη λοιπόν πλάκα με ανασηκωμένο χείλο στα άκρα της, ενώ στο πίσω μέρος της προς τον τοίχο υπήρχε πάλι κανάλι που τον διαπερούσε και κατέληγε σε υδρορόη, η οποία εξέχηκε σήμερα στο βόρειο. Είναι προφανές ότι ο Θαλαμίσκος αποτελούσε λουτρό, τα νερά από τη χρήση του οποίου συγκρατούνταν στην κύλη πλάκα του δαπέδου και διοχετεύονταν έξω από το κτίριο. Σε μια αεροφωτογραφία φαίνονται καλύτερα τα λείψανα του λουτρού. Βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο, τα σκαλιά τα οποία ανεβαίνουν στο λουτρό και την εισχώρηση, την τετράγωνη εισχώρηση στον τοίχο του πύργου. Το ύψος αυτού του ευάεργου ορόφου, το μπαλκόνι με τη θέα προς την κοιλάδα προς τη θάλασσα που είδαμε, τα παράθυρα και το λουτρό δείχνουν ότι εδώ ήταν ο κύριος χώρος της κατοικίας των ενίκων του πύργου. Ο τέταρτος όροφος υπολοιπόταν του τρίτου σε ύψος μόλις κατά 10 εκατοστά. Αυτός, αντί μπαλκονιού, διέθετε ένα κλειστό εξώστη από τη λίθινη κατασκευή του οποίου σώζονται τα υπολείμματα και στις τέσσερις πλευρές της θύρας. Το προστατευμένο αυτό άνοιγμα προς τη θέα κατασκευάστηκε πάνω από το δυτικό παράθυρο του τρίτου ορόφου, αποκλίνοντας έτσι από την αξονική τοποθέτηση των άλλων ανοιγμάτων του πύργου. Ο λόγος πρέπει να ήταν καθαρά κατασκευαστικός, το πέρασμα δηλαδή της σκάλας στο σημείο πάνω από τα ανοίγματα των χαμηλότερων ορόφων και έτσι ο εξώστης έπρεπε να μετατοπιστεί δυτικότερα. Εκτός από πεσαιρισμού και ντουλάπια, στον τοίχο αυτό του ορόφου υπήρχαν ολόγυρα ράφι στο ύψος του ανθρώπου και σε ένα τμήμα του άλλο ράφι στο ύψος του χεριού ενός ανθρώπου. Το πάτωμα φαίνεται να ήταν ξύλινο. Υπήρχε όμως και εδώ οπί στο βόρειο τείχομα του πύργου για απορροή υδάτων, τη βλέπετε καθαρά στην αποκατάσταση. Το ξύλινο πάτωμα, τα ράφια και ο κλειστός εξώστης συνηγορούν για την ταύτιση του τέταρτου ορόφου με χώρο διαμονής γυναικών. Όπως εικάζεται και από άλλες περιπτώσεις, οι γυναίκες έμεναν ή δούλευαν στο υψηλότερο μέρος των πύργων τέτοιων αγροκτημάτων. Εάν η ταύτιση αυτή ευσταθεί, τότε αυτή προστίθεται στις άλλες ενδείξεις που θα επισημανθούν στη συνέχεια, από τις οποίες προκύπτει ότι ο τέταρτος ήταν και ο τελευταίος όροφος του πύργου. Ο Χάζελμπεργκερ πρότεινε τη συμπλήρωση του πύργου με ένα πέμπτο όροφο, ο οποίος κατέληγε σε σκουφωτή στέγη με κεραμίδια, είναι αυτό που βλέπατε ως τώρα εδώ. Την πρότασή του στηρίζει σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι ο σωζόμενος τείχος πάνω από την οροφή στέγη του τέταρτου ορόφου, μολονότι όπως λέει ο ίδιος, σώζεται στο ύψος θωρακίου 85 εκατοστά με ένα μέτρο, αποτελείται ακόμη από δύο μανδύες, εξωτερικό και εσωτερικό. Αν επρόκειτο λοιπόν για στιθέο, λέει, σε επίπεδη στέγη, θα χρειαζόταν ακόμη μία πλάκα που θα κάλυπτε ολόκληρο το πλάτος του για να μην μπαίνει το νερό μέσα, ανεβάζοντας έτσι το ύψος του στιθέου στα 1,20 περίπου μέτρα, το λιγότερο. Το δεύτερο στοιχείο που επικαλείται είναι ότι παρά τη δραστική μείωση του τοίχου πάνω από τον τέταρτο όροφο που καταλήγει να μετράει 70 εκατοστά, ένα στιθέο με ύψος 1,20 μέτρων και πάχος 70 θα καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή οποιαδήποτε αμυντική δράση των ενίκων από τη στέγη. Ένα τέτοιο στιθέο πάντως, πρώτον δεν θα ήταν απογορευτικό για μια τέτοια δράση και δεύτερον μάλλον σε αυτού του είδους τους πύργους δεν εξυπηρετούσε αυτή τη δράση. Εκτός της εικαζόμενης χρήσης του τέταρτου ορόφου από τις γυναίκες που αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά στοιχεία που αντίθετα με το επιχείρημα του Χάζελμπεργκερ συνηγορούν για μια επίπεδη στέγη με θωράκιο, με στιθέο. Το ένα είναι η παράλληλη με τη δραστική μείωση του πάχους του τοίχου, πολύ μεγαλύτερη μείωση και του ύψους των λίθων. Το βλέπετε πάρα πολύ καθαρά εδώ. Το έντονα ασθενέστερο αυτό τείχομα δεν είναι εύκολο να έφερε το βάρος του τείχου ενός ακόμη ορόφου και μάλιστα με επικλινή στέγη. Ένα δεύτερο στοιχείο
είναι το αποτελούμενο από λίθινες πλάκες πάνω σε δοκάρια πάτωμα, πάνω από τον τέταρτο όροφο, ενώ ο τέταρτος είχε ήδη ελαφρότερο ξύλινο πάτωμα. Η επάνωδος στο βαρύτερο λίθινο πάτωμα, υψηλότερα, σημαίνει ότι αυτό αποτελούσε τη στέγη του πύργου. Αυτό μαρτυρούν και οι δύο υδρορώες, τις βλέπετε εδώ στα βέλη, οι δύο υδρορώες, οι οποίες διοχέτευαν από το πάτωμα αυτό, στη βόρεια πλευρά του, το νερό έξω από τον πύργο. Διπλές υδρορώες, κοντά η μία στην άλλη, σημαίνουν περισσότερο νερό, που λογικό είναι να μαζευόταν με τη βροχή σε υπαίθρια επιφάνεια που είχε ρίσει προς αυτές, άρα σε ανοιχτό δώμα, όχι σε δωμάτιο. Οι υδρορώες φαίνεται βέβαια σήμερα να ανοίγονται λίγο πιο πάνω από το επίπεδο του πατώματος. Και αυτό όμως συνηγορεί υπέρ του ανοιχτού επίπεδου δώματος. Γιατί η μικρή αυτή διαφορά ύψους ερμηνεύεται μόνο με την ύπαρξη του γνωστού στα νησιά δωματοχώματος, με το οποίο επιστρωνόταν από την αρχαιότητα μέχρι πρόσφατα, θα το ξέρετε, θα το γνωρίζετε οι περισσότεροι, για στεγάνωση και επίπεδες στέγες. Ένα ακόμη στοιχείο που δεν ευνοεί την παραδοχή κεραμοσκεπούς σκουφωτής στέγης είναι το γεγονός ότι στην επιφανειακή έρευνα που διενεργήθηκε το 2013 δεν βρέθηκαν γύρω από τον πύργο καθόλου θραύσματα κεραμίδων. Το κεραμικό υλικό που βρέθηκε, όπως βλέπετε, χρονολογείται από τους ύστερους κλασικούς χρόνους μέχρι και τους Βυζαντινούς, με αρκετή εφιαλωμένη κεραμική, καλύπτοντας έτσι ένα διάστημα χρήσης του πύργου 15 τουλάχιστον αιώνα. Έτσι, το πιθανότερο είναι ότι ο πύργος του Αγίου Πέτρου ακολουθούσε την παράδοση των στρογγυλών πύργων κατοικιών του 5ου π.Χ. αιώνα, που είδαμε από την αρχή, όπου η στέγη διαμορφωνόταν επίπεδη με στιθέο ολόγυρα και θαλαμίσκο, όπως βλέπετε εδώ επάνω, που προστάτευε από τα νερά το άνοιγμα της εσωτερικής σκάλας προς το δώμα. Το θέμα βέβαια θα διαλευκάνει οριστικά η έρευνα κάτω από τα καταπεσόντα στο εσωτερικό μέλι από το ανώτερο μέρος του πύργου. Συνοψίζοντας, μπορούμε σήμερα να πούμε για τον αρχαίο πύργο στον Άγιο Πέτρο ότι ήταν ένα οικοδόμημα με ιδιαίτερα μελετημένο σχεδιασμό και επιμελημένη κατασκευή, αυτά θα σας τα πει ο κ. Μαστρεντώνης αναλυτικότερα. Είχε το σωστό προσανατολισμό ώστε να εκμεταλλεύεται τη θετική και να εμποδίζει την αρνητική επίδραση των φυσικών στοιχείων. Χαρακτηριστική για την κατασκευή του είναι η λαξευμένη 4 στενιωτή κάθετη οδηγή για την τοποθέτηση των λίθων κατά την ανέγερση, οι οποίοι χιάζονταν πάνω στον κύριο άξονα του πύργου. Η επιμέλεια και η αισθητική των χαρακτηριστικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής του είναι ισότιμη με εκείνη που γνωρίζουμε από κατοικίες σε αρχαία αστικά σύνολα, όπως παραδείγματος χάρη στη Δήλο. Τα ανοίγματα του πύργου προς τη θέα, εκτός της άνεσης που προσέφεραν, προδίδουν και διάθεση επίδειξης πλούτου και δύναμης. Εσωτερικά, ο πύργος είχε εξαιρετικά πλούσιο σχεδιασμό και πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου σε ένα ανάπτυγμα των ορόφων του, το βλέπετε αυτό. Οι χώροι του είχαν εξασφαλισμένο φωτισμό και αερισμό και σε όλους τους ορόφους γινόταν χρήση νερού. Παράλληλα, με τις αλέσεις που εξασφάλιζε για τους ενίκους του, ο πύργος είναι φανερό ότι διέθετε την κατάλληλη διαμόρφωση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για αποτελεσματική άμυνα σε περίπτωση κινδύνου, όπως την έλλειψη ανοιγμάτων προς τα ανάντη, την καταρακτή θύρα που είδαμε στη θολωτή βάση και την ανασυρώμενη κλίμακα προς τους ορόφους. Η θέση του πύργου, σε θέση εποπτείας μιας έφορης κοιλάδας, όχι όμως, προσέξτε, όχι όμως και εποπτείας μιας ευρύτερης περιοχής. Μην δικαιολογεί η θέση αυτή μια φρικτορία. Μερικές φορές της δόθηκε αυτή η ερμηνεία, στο κτίριο. Αντιθέτως, ο πύργος έχει ένα σαφή χαρακτήρα κατοικίας με ανέσεις, αλλά και με δυνατότητα αμυντικής θωράκισης. Όλα αυτά δείχνουν σαφώς ότι πρόκειται για κατοικία πλούσιου γεωκτήμονα μέσα σε ευρύτερη έκταση που εκμεταλλευόταν, η οποία διέθετε τη θωράκιση που θα προστάτευε αυτό και το προσωπικό του σε περίπτωση ληστρικής επιδρομής. Η ύπαρξη κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος στην ανατολική παριά της κοιλάδας, των οποίων έγινε εκμετάλλευση στις αρχές του 20ου αιώνα, επιτρέπει την υπόθεση
ότι ανάμεσα στις οικονομικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών του πύργου ήταν και τότε και η εξόρυξη και η εμπορία σιδήρου. Όχι όμως και την ερμηνεία ότι ο πύργος, όπως διατυπώθηκε σε μία μελέτη, εξυπηρετούσε μόνο μια τέτοια δραστηριότητα. Για την ώρα πάντως, η βόλη του μεταλλεύματος που υπάρχουν σε μεγάλη έκταση στον χώρο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν προέρχονται από την αρχαιότητα ή από πρόσφατη, το πιο πιθανό, δραστηριότητα. Ο πύργος, και τελειώνω με αυτό, ήταν αυτό που περιέγραφε ήδη το 1884 ο Μιλιαράκης στο βιβλίο του για την Αμοργό. Αγροκατοικία, ένθα, εφορισμένους μήνας του έτους διέμενον οι κάτοικοι, τινές δε και διαρκώς, προς καλλιέργεια και εκμετάλλευση των κτημάτων του. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μετά τη σαφή εικόνα που αποκομίσατε, πιστεύω, από την παρουσίαση που έκανε ο κ. Λαμπρινουδάκης για την αρχιτεκτονική αλλά και για τη λειτουργία του πύργου κατά την αρχαιότητα, θα προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ και πιο έτσι απλά να σας περιγράψω τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αυτές που σχεδιάζουμε για το άμεσο μέλλον, για την προστασία του πύργου έναντι της, του όποιου κινδύνου πτώσης και περαιτέρω φθοράς. Ήδη βλέπετε τη μορφή του πύργου, πόσο έχει αλλοιωθεί με την πάροδο των χρόνων. Αυτή η εικόνα είναι και από την δυτική και από την ανατολική όψη. Αυτή η μορφή ήταν και πριν περίπου 40 χρόνια, όταν είχε ο Χάζενμπεργκερ έρθει και μελετήσει το μνημείο. Αυτό τον έκανε να διατυπώσει την άποψη που βλέπετε εδώ, είναι από το κείμενο που έχει γράψει, ότι η κατάρρευση του ερυπίου, η είσοδος στο οποίο έχει καταστεί επικίνδυνη για τη ζωή, φαίνεται να είναι ζήτημα κάποιων ετών. Προσπάθειες για τη σωτηρία μοιάζουν να μην έχουν προοπτική, είχε πει τότε. Κόντρα σε αυτή την άποψη, ένας δυναμικός άνθρωπος από την περιοχή εδώ που τον ξέρουμε όλοι και τον τιμούμε όλοι, ο κ. Γιονός, με την αγωνία που τον διακατέχει, με την επιμονή του και με τη συμπαράσταση, ιδίως σε πρώτο χρόνο, του Τάκη του Μαστραντώνη, που είναι δίπλα μας και θα μας μιλήσει σε λίγο, αλλά και άλλων ανθρώπων που πρόγρεσε να συνεγείρει, προσπάθησε αυτή την ρήση του Χάζενμπεργκερ να την ακυρώσει. Την εικόνα αυτή αντίκριζε ο κ. Γιώργος από το σπίτι του κάθε μέρα. Έγιναν οι πρώτες ενέργειες, οι πρώτες συναντήσεις με όλους τους ανθρώπους που θεωρήθηκε τότε ότι μπορούσαν να βοηθήσουν και να συντονίσουμε κάποιες ενέργειες, μέχρι και τελευταία όταν είχε γίνει επίσκεψη στον πύργο και παρουσία του κ. Αθανασούλη, του Διευθυντή του Προϊσταμένου της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Η εικόνα που υπήρχε, που οι ντόπιοι θα τη θυμούνται τα προηγούμενα χρόνια, είναι αυτή που βλέπετε, δηλαδή ο πύργος πνιγμένος μέσα στην αυτοφυή έντονη βλάστηση. Θεωρήσαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη αυτή η εικόνα να αλλάξει, για να έχουμε πρόσβαση στο μνημείο, αλλά και να αναδειχθεί αυτό. Έτσι, με έξοδο του κ. Γιώργου, αυτό έγινε, δηλαδή αποψηλώθηκε όλη η περιοχή και αναδείχθηκε το μνημείο, όπως βλέπετε. Η πρόσβαση στο μνημείο ήταν πολύ δύσκολη τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι ο φιλοπρόοδος όμιλος, το Γαύριο που μας φιλοξενεί κιόλας εδώ, φρόντισε σαν πρώτη ενέργεια να διαμορφώσει ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που κατέβαινε από το χωριό τον Άγιο Πέτρο μέχρι το μνημείο. Προβήκαμε σε αποτύπωση αναλυτική της περιοχής, φτιάξαμε τα απαιτούμενα τοπογραφικά σχέδια και έτσι υποβλήθηκε μια πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού για την έγκριση διαμόρφωσης ενός εργοταξιακού δρόμου πρόσβασης και με έξοδα του κ. Δαρδανού διαμορφώθηκε τελικά η πρόσβαση που ξέρετε. Άλλες ενέργειες που έγιναν ήταν απλοϊκές μεν, αλλά χρήσιμες για την ασφάλεια, βάζοντας αυτή την πόρτα να επισκέπτης μην μπει στο εσωτερικό του μνημείου, γιατί υπάρχει κίνδυνος αποπτώση κάποιου λίθου. Επίσης, αποτράπηκε και ο ελεύθερος σταυλισμός που γινόταν εδώ από ζώα μέσα στο μνημείο. Σας είπε ο κ. Λαμπρινουδάκης ότι έγιναν κάποιες έρευνες επιφανειακές. Εδώ βλέπετε κάποιες χαρακτηριστικές, ώστε να δούμε
κάποια στοιχεία αρχαιολογικά για το, στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και μέσα στο ίδιο το μνημείο, εντοπίσαμε σε αυτές τις ξενοληφθιές γύρω πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, λίθους δηλαδή από το μνημείο το ίδιο που είχαν καταρρεύσει και χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση για την κατασκευή των ξενοληφθιών ή αυτών των μικρών ναίσκων που είναι δίπλα στο μνημείο, πέτρες που είναι από τις γκρεμισμένες, από την επένδυση του εσωτερικού, στα σημεία που έχει καταρρεύσει αυτές οι μικρές πέτρες που είναι εύκολο να κουβαλήθουν, χρησιμεύσαν και για την κατασκευή αυτών των ξερολιθιών ή των μικρών ναίσκων. Η εικόνα που είχαμε εμείς για το μνημείο, η τεκμηρίωση, είναι του 1840-41, είναι αργότερα από τους περιηγητές που αποτύπωσαν το μνημείο του 1888, του Χάζελμπεργκερ όπως είπαμε, αλλά και μια άλλη μελέτη του 2001, μια πρόταση μιας ομάδας μηχανικών από το Πολυτεχνείο. Επειδή όμως η δυνατότητα πρόσβασης καθύψος δεν υπήρχε, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να ανέβει κανείς, γι' αυτό προβήκαμε σε αεροφωτογραφίσεις, καταλάβαμε πώς είναι το μνημείο από ψηλά, είδαμε στο εσωτερικό του διάφορα σημεία τα πιο ευάλωτα και τα επικίνδυνα για περαιτέρω πτώση. Προβήκαμε σε ένα επόμενο βήμα, κάναμε τη φωτογραμμετρική αποτύπωση της εξωτερικής επιφάνειας, δηλαδή μια λεπτομερής αποτύπωση του μνημείου εξωτερικά, ώστε να προκύψουν αυτές οι ορθοφωτογραφίες, φωτογραφίες με μετρητική αξία, δηλαδή υποκλίμακα, και επίσης να προκύψει και αυτό το ανάπτυγμα, δηλαδή η εξωτερική επιφάνεια του πύργου, σαν να τον έχουμε ανοίξει. Αυτά όλα τα στοιχεία αποτέλεσαν τη βάση για να μπορέσουμε μετά να αξιοποιήσουμε εμείς τα στοιχεία όλα, να δούμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε ή να στερεώσουμε τα σημεία του πύργου που είναι ετοιμόρροπα. Προβήκαμε σε μια καταγραφή όλων των αρχιτεκτονικών μελών, όλων των λίθων δηλαδή του μνημείου, των εξωτερικών λίθων, των διακριτών, με την αριθμισή τους, την καταλογογράφησή τους, την κατηγοριοποίηση όλων αυτών, τις διαστάσεις τους, καθύψος, πώς φαίνεται η κάθε πλευρά μετά τις φθορές του. Εδώ σας δείχνω σε λεπτομέρεια πώς παρουσιάζεται η φθορά του μνημείου στη δυτική πλευρά, αυτή που είναι η πιο επιβαρημένη από τον καιρό. Βλέπετε πώς είναι εξωτερικά και πώς είναι το ίδιο σημείο όπως φαίνεται από την εσωτερική πλευρά. Εδώ σας δείχνω μια λεπτομέρεια, ποια είναι η άμεση ανάγκη υποστήλωσης, στερέωσης αυτών των ετοιμόρροπων τμήματων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτή η πέτρα εδώ, που μάλιστα είναι κηρυγματωμένη, σπάσει, αυτό ενδεχομένως συμπαρασύρει και όλη αυτή την περιοχή με ίσως απρόβλεπτες συνέπειες από εκεί και πέρα. Βλέπετε πώς είναι. Εδώ γραφικά σας δείχνω πώς απομακρύνονται αυτά τα θραύσματα που δεν είναι αξιοποιήσιμα ή που μπορούν να ενταχθούν μετά στην αναστήλωση, και εδώ σας δείχνω πώς θα συμπληρωθεί με τεχνητό λίθο, όπως λέμε. Δεν θα πει εκεί φυσικός λίθος, πρέπει να γίνει η όποια επέμβαση αδιατάραχτα κατά το δυνατόν, να συμπληρωθούν αυτά τα κενά με τεχνητό, συμβατό, χρωματικά και από πλευράς ιδιωτήτων λίθο. Αυτό το τι θα γίνει στο εσωτερικό, που έχουμε αυτή τον τείχο πλήρωσης, ας το πούμε έτσι, την εσωτερική επένδυση, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της επόμενης φάσης, όπως και άλλα τμήματα του μνημείου. Απλώς εδώ σας επισημαίνω τις ενέργειες που είναι να γίνουν τις άμεσες, για να μην υπάρξει κίνδυνος άμεσης κατάρρευσης αυτών των τμήματων. Για να μπορέσουν όμως να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες, έπρεπε να καταλήξουμε στο τι τεχνικά μέσα θα χρησιμοποιήσουμε. Όπως είδατε, δεν υπάρχει δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτά τα ύψη, άρα είναι επιτακτική ανάγκη της εγκατάστασης μιας καλωσιάς εργασίας και μιας γερανογέφυρας, ενός γερανού, για να μπορούμε να ανυψώσουμε αυτούς τους λίθους ή αυτά τα υλικά για την αποκατάσταση του μνημείου. Για να δούμε τι δυνατότητες έχουμε, κάναμε μια τελευταία έρευνα αν ο δρόμος που ανοίχθηκε, που σας έδειξα πριν, επιτρέπει μια περαιτέρω διεύρυνση για να έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το χώρο αυτά τα μηχανήματα που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό αυτό.
Μετά από αυτή την έρευνα που κάναμε, την αρχαιολογική έρευνα, είδαμε ότι δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης δεν υπάρχει, άρα ο σχεδιασμός μας πλέον προσανατολίστηκε στο να εγκαταστήσουμε μία σκαλοσιά εργασίας, η οποία στην κορυφή της θα φέρει μία γερανογέφυρα. Εδώ ας πούμε είναι ο πύργος αυτό το κίτρινο, η σκαλοσιά εργασίας είναι όλο αυτό το σύμπλεγμα, αν θέλετε, αυτών των ράβδων, τον απογαλβανισμένο χάλιβα, ώστε να μην φύρεται και με τον καιρό. Και αυτή η γερανογέφυρα που θα έχει μια ανύψωση επαρκή για να μπορεί να σηκώσει αυτά τους λίθους τους μεγάλους, θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, θα παίρνει από κάτω τα μέλη, τα αρχιτεκτονικά και θα τα ανεβάζει πάνω. Εδώ βλέπετε μια ενδεικτική τομή και εδώ σε κάτωψη πώς θα είναι αυτή η γερανογέφυρα. Εκτός από αυτή την εξωτερική μανδύα, θα κατασκευαστεί και εσωτερικά, εδώ δεν σας το δείχνω για να μην μπερδευτεί πάρα πολύ το σχήμα, θα υπάρξει και εσωτερική σκαλοσιά που θα επιτρέπει καθύψος κανείς να ανεβαίνει και να κάνει τις εργασίες. Για να εγκατασταθεί αυτή η σκαλοσιά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εξομαλυνθεί ο περιβάλλον χώρος για την έδρασή της, καθώς επίσης και στο εσωτερικό πρέπει όλα αυτά να φύγουν, πρώτον για να χρησιμοποιηθεί το δομικό υλικό στη μελλοντική αναστήλωση του μνημείου, να ταξινομηθεί, να μελετηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, αλλά και να ερευνηθεί αυτός ο υπόγειος χώρος που σας μίλησε προηγουμένως ο κ. Λαμπρινουδάκης. Περίπου σας περιέγραψα, σαν μια πρώτη φάση έχουμε κάνει μια εκτίμηση, ο προϋπολογισμός τους είναι γύρω στις 420.000 για αυτά τα άμεσα μέτρα. Αφού μπορέσουμε και προβούμε στην λήψη αυτών των μέτρων, μετά θα είμαστε σε θέση με την επόμενη φάση της μελέτης να καταλήξουμε και στην πλήρη αναστήλωση, μερική αναστήλωση αυτού του μνημείου, αλλά και στα σημεία που είδαμε προηγουμένως ότι πρέπει να αποκατασταθούν, αλλά δεν χρήζουν άμεσης αυτή τη στιγμή αποκατάστασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Γεια σας και από μένα. Έχω τρία μικρά θέματα να σας πω που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να καταλάβουμε, την αξία που έχει το μνημείο αυτό. Όπως έχετε καταλάβει ήδη από την περιγραφή που έκανε ο καθηγητής κ. Λαμπρινουδάκης, ο πύργος έχει δύο μέρη. Έχει ένα κατώτερο μέρος, αυτό εδώ, το μεγαλυθικό, το οποίο έχει εμπερδέψει και διάφορους που λέγανε ότι είναι πελασγικής εποχής κτλ. Και ένα ανώτερο μέρος που είναι το πιο επιμελημένο στη λιθοδομή και το οποίο είναι το χαρακτηριστικό του πύργου. Έχουμε λοιπόν ένα κατώτερο και ένα ανώτερο. Το κατώτερο μέρος έχει αυτό το σχήμα, δηλαδή εξωτερικά βλέπουμε ένα κύλινδρο και όπως ήδη έχετε ακούσει, το ανώτερο μέρος έχει ένα κόντουρο κόνο. Αν σκεφτούμε αυτό το κόντουρο κόνο, δηλαδή το κόνο που τον έχουμε κόψει, πού θα έφτανε σαν το υπενισόμενο γεωμετρικό σχήμα, δηλαδή πού θα συνέκλυναν, σε ποιο σημείο θα συνέκλυναν οι γενέτειρες του κόνου, φτάνουμε σε ένα μεγάλο ύψος, κάπου 144,4 μέτρα από την ευθυντηρία. Δηλαδή αυτός ο πύργος υπενήσεται ένα γεωμετρικό σχήμα που φυσικά δεν βλέπουμε, που πάει αρκετά ψηλά. Και επειδή η γυναίκα μου φωνάζει όταν λέω τέτοιες λέξεις κακές όπως ευθυντηρία, που δεν καταλαβαίνουμε όλοι, σας δείχνω την ευθυντηρία. Είναι αυτός ο λίθος, είναι ο ανώτερος λίθος του στερεοβάτη, δηλαδή του κρυμμένου θεμελίου, πάνω από το οποίο βλέπουμε το μνημείο. Άρα θα φτάνουμε ουσιαστικά από το επίπεδο του εδάφους που βλέπουμε, κάπου 150 μέτρα ψηλά. Και συνοψίζω λίγο ότι τα γεωμετρικά στοιχεία, αυτό είναι το συνολικό ύψος του πύργου, δηλαδή είμαστε γύρω στα 20 μέτρα. Το κατώτερο τμήμα είναι γύρω στα 6 μέτρα, 5,86, και το ανώτερο τμήμα 14, για το οποίο θα ασχοληθούμε συνέχεια. Λοιπόν, στο κατώτερο τμήμα, αυτό εδώ που σας έδειξε ο καθηγητής, που έχει τους δύο κατώτερους ορόφους, έχουμε μία θόλο, η οποία σχηματίζεται, συγκλίνουν τα τυχώματα και δημιουργούν αυτή την ωραία θόλο. Δηλαδή, το κατώτερο τμήμα έχει τα εξής γεωμετρικά σχήματα. Έναν εξωτερικό κύλινδρο, τον ορατό, έναν εσωτερικό κύλινδρο, αυτό το μπλε, και μέσα, εδώ, αυτό το πορτοκαλί, είναι η θόλος που διαγράφεται. Έχουμε λοιπόν τρία γεωμετρικά σχήματα. Ανώτερο τώρα τμήμα έχει εξωτερικά, όπως είπαμε, αυτό το μπλε σχήμα που είναι ο κόντουρος κόνος,
και εσωτερικά, αν ξεχάσουμε τις πολλές μικρές διαμορφώσεις, τα ράφια, τα ντουλάπια κτλ. Που κάνει ο αρχιτέκτονας, μαζί με τον εσωτερικό τοίχο που είδατε πριν, δημιουργείται ένας κύλινδρος. Έχω λοιπόν ένα κύλινδρο μέσα σε ένα κόλλουρο κόνο και θυμάστε ότι υπήρχε αυτή η καταπληκτική σκάλα, είναι αυτή που εντυπωσιάζει γενικώς γιατί είναι πολύ επιβλητική. Η σκάλα αυτή ονομάζεται έλιξ, είναι μια έλικα. Και μάλιστα είναι μια κυκλική έλικα γιατί κρατάει σταθερή την διατομή της. Συνοψίζουμε λοιπόν για το πάνω τμήμα αυτά. Κόλλουρος κόνος, κύλινδρος, έλικα. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, αυτό είναι το γεωμετρικό σχήμα και οι χαράξεις που σκέφτηκε ο αρχιτέκτονας. Νομίζω ότι είναι πολύπλοκο. Τι σημαίνουν αυτά τώρα. Ήδη, αν κάποιος έχει μπει μέσα και τον βλέπει από κάτω ή και από πάνω με τις καταπληκτικές αυτές φωτογραφίες που μας έδειξε ο κ. Καζολιάς, έχουμε μία αίσθηση περιστροφής. Η σκάλα αυτή έτσι όπως γυρίζει, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι κάτι περιστρέφεται. Και πράγματι, όλα τα γεωμετρικά σχήματα που συναντήσαμε ως τώρα, είναι γεωμετρικά σχήματα που προκύπτουν από περιστροφή. Η έλικα, ένα περιστρεφόμενο σχήμα. Είπαμε ότι αυτό εδώ ο θόλος προκύπτει από την περιστροφή αυτής της κόκκινης καμπύλης. Ο κόνος προκύπτει από την περιστροφή ενός ορθογωνίου τριγώνου. Παραλληλόγραμμο, αν περιστραφεί, δημιουργεί ένα κύλινδρο. Και αν περιστρέψουμε ένα τραπέζιο, δημιουργούμε ένα κόλλουρο κόνο. Αυτά είναι μαθηματικά τα οποία στην εποχή τους, δηλαδή εκεί που μιλάμε, τέλος 4ου, αρχές 3ου αιώνα, είναι τα μαθηματικά αιχμής εποχής. Ήδη από τον 4ο αιώνα έχουμε τον Αυτόλικο Εκπιτάνης, ένας μαθηματικός ο οποίος περιγράφει αυτά ακριβώς τα οποία είπαμε, τις περιστροφές. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις κυκλικές περιστροφές οι αρχαίοι Έλληνες, διότι έχει να κάνει με τη γεωμετρία του ουράνιου θόλου, τις περιστροφές των πλανητών, του ήλιου, των απλανών κτλ. Στον Ευκλήδη έχουμε στο 12ο βιβλίο, δηλαδή στα δύσκολα, έτσι, γιατί είναι 13 τα βιβλία του Ευκλήδη, το 12ο και το 13ο έχουν τα πιο δύσκολα θέματα, έχουμε ακριβώς αυτή τη σχέση, δηλαδή ένας κόνος εγγεγραμμένος μέσα σε ένα κύλινδρο, ποια είναι η σχέση που έχουν. Ο Αρχιμίδης λίγο αργότερα περιγράφει τη σχέση εδώ ανάμεσα σε ένα κόνο, ένα κύλινδρο και αυτήν εδώ το σχήμα που παράγεται από μια θόλο, σαν και αυτή που είδαμε. Για τις κονικές τομές, πώς μπορούμε να παράξουμε έλλειψη, παραβολή, υπερβολή κτλ. Έχουμε ήδη από τον 4ο αιώνα, τέλος 4ου, αρχές 3ου, τον πρώτο μαθηματικό που τα διατυπώνει και μας εξηγεί πώς μπορούν να γίνουν κόβοντας τομές πάνω σε ειδικούς κόνους, οξυγόνιους, ορθογόνιους ή αμφιγόνιους. Ο Αρχιμίδης, ο πολύ γνωστός, και ο Απολλώνιος, ο Περιγαίος, ασχολούνται με τις κονικές τομές και με τις έλικες. Ο Αρχιμίδης μάλιστα ανακαλύπτει αυτό το καταπληκτικό μηχάνημα, όπου μία έλικα, αν την περιστρέφουμε, μπορεί να ανεβάσει νερό. Αυτή είναι μία αντλία που χρησιμοποιήθηκε ευρέως, ιδιαίτερα στα ρωμαϊκά χρόνια. Και τελικά ο Απολλώνιος είναι αυτός που έδωσε την τελική λύση που ακόμα τώρα αυτήν χρησιμοποιούν στα μαθηματικά για το τι είναι οι κονικές τομές, πώς μπορούν να παραχθούν από οποιοδήποτε κόνο ανάλογα με τον τρόπο που τις κόβουμε και σε αυτόν οφείλουμε και τα ονόματα κύκλος, παραβολή, έλλειψη, υπερβολή. Τώρα γιατί τα κάνει όλα αυτά, είναι ένα μαθηματικό παιχνίδι, είναι ένας τρόπος να χαράξει, ένας τρόπος να σχεδιάσει. Έχει ένα στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Το κονικό σχήμα που δημιουργεί οθεί τους λίθους του ανώτερου τμήματος να πέσουν προς τα μέσα. Δηλαδή, αν πάνε να ολισθήσουν αυτές οι πέτρες, θα πέσουν προς τα μέσα. Και μάλιστα τα σκαλοπάτια που έχει βάλει, τα οποία είναι πολύ μεγάλη λίθη, γιατί είναι μονοκόμματα. Αυτό που βλέπουμε μέσα σκαλοπάτι, απ' έξω είναι εξωτερικός λίθος. Προσπαθούν να λειτουργήσουν σαν μοχλοί, να περιστραφούν, έχουν μια τάση στρέψης. Άρα προσπαθεί να σπρώξει το ανώτερο κομμάτι κάθε σκαλοπάτι να πέσει προς τα μέσα. Πέφτω προς τα μέσα όμως τι σημαίνει για τον πύργο? Ότι κάθε στρώση λίθων συσφίγγεται. Αυτό δημιουργεί στον πύργο μας μια ιδιαίτερη ευστάθεια, όχι μόνο έναντι προσβολής απ' έξω, δηλαδή αν το χτυπήσουν με ένα λίθο, αλλά κυρίως σε σεισμική καταπώνηση. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα των πύργων είναι ότι κάποια στιγμή ανοίγουν προς τα έξω. Αυτός έχει την τάση να κλείσει προς τα μέσα. Αυτοπροστατεύεται δηλαδή από το δικό του βάρος. Αυτή είναι και η αιτία που ο πύργος έχει ζήσει ως τώρα.
Εδώ σας έχω ένα άλλο παράδειγμα από δύο πύργους που είναι περίπου αυτής της εποχής, είναι από τον 3ο αιώνα, στην Πέργη της Μικράς Ασίας βρίσκεται κάπου. Αυτοί οι δύο πύργοι που ήταν έτσι έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Σε κατάσταση εντελώς ερυπιώδη. Πολύ χειρότερη από αυτή που είχε ο δικός μας πύργος και μοιάζουν αυτοί οι πύργοι, είναι 20 μέτρων, έχουν το ίδιο ύψος περίπου. Εδώ βλέπετε το μοντέλο σεισμικής συμπεριφοράς αυτών των πύργων, των απλών κυλίδρων δηλαδή. Όταν κουνηθούν από ένα σεισμό, ανοίγουν προς τα έξω. Ο δικός μας έμεινε. Όμως και όλη αυτή η μαθηματική γνώση που αποτυπώνεται πάνω στο μνημείο μας, είναι αυτό που το έχει σώσει. Όμως έχουμε αυτό το πρόβλημα, έτσι, που παρουσίασε πάρα πολύ καλά ο κύριος Καζολιάς. Έχει ανοίξει. Το μνημείο είναι εντελώς ευάλωτο. Είναι σαν ένα πουλόβερ που άμα αρχίσει και τραβάς, θα φύγει. Και όντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και ελπίζω να μην το δούμε ποτέ στην κατάσταση των πύργων της Πέργης. Στον πύργο υπάρχουν 4 γραμμές λαξευμένες ταινίες που ξεκινάνε από τη βάση του ανώτερου τμήματος μέχρι την κορφή του. Και αυτή είναι η διάταξή τους όπως την περιέγραψε ο καθηγητής, δηλαδή διατάσσονται χιαστοί, σχηματίζοντας 45 μοίρες με τον κύριο άξονα του πύργου. Ήδη από το 1881 ο Ιάκωβος Δραγάτσης που έχει γράψει για τον πύργο, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κατάλαβε ότι είναι τεκτονικές γραμμές, ούτως ώστε οι λίθοι να μπαίνουν στη σωστή σειρά ο ένας πάνω από τον άλλο. Ότι είναι ένα εργαλείο δηλαδή του αρχιτέκτονα. Τότε ο αρχιτέκτον και ο εργολάβος ταυτίζονταν, ήταν το ίδιο πρόσωπο, για να μπορέσει να χτίσει σωστά τον πύργο. Το ερώτημα που μου μπήκε και προσπάθησε να δώσω μια απάντηση είναι στα αλήθεια πώς το έκανε. Λέει τι σημαίνουν αυτές οι γραμμές. Τέτοιες λαξεύσεις βρίσκουμε πολύ συχνά σε τετράγωνους πύργους, όπως αυτή εδώ η πύργη. Είμαστε στην αρχαία Μεσίνη, την Ιθώμη, στην περιοχή της Αρκαδικής Πύλης, που βλέπουμε αυτές τις λαξεύσεις, οι οποίες είναι και λιασμένες. Δηλαδή, ενώ εδώ βλέπετε είναι αδρή η λάξευση των λίθων, πάνω εδώ στη γωνία, στην ταινία δηλαδή που θέλουν να φτιάξουν, έχουν απόλυτη λίαση. Ο Αναστάσιος Ολλάδος το έχει μελετήσει το φαινόμενο και το έχει εξηγήσει τι είναι αυτά με το νήμα της στάθμης και το κανόνα, δηλαδή ένα πολύ καλά διαμορφωμένο ξύλινο παραλληλόγραμμο ή λίθινο παραλληλόγραμμο, μπορούσαν με το νήμα της στάθμης και αυτό το κανόνα να είναι σίγουροι ότι έχουν την κατακόρυφο και ότι έχουν απόλυτη επιπεδότητα. Εδώ έχουμε έναν πολύ σημαντικό συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Φίλωνα τον Βυζάντιο ή Φίλωνα Μηχανικό, ο οποίος περιγράφει σε ένα έργο του πώς μπορείς να κατασκευάσεις ημικυκλικό πύργο. Λέει ότι πρώτα πρέπει να χαράξεις το έδαφος στο ημικύκλιο, μετά να βάλεις κατακόρυφους πασάλους και μετά θα το δώσεις στους λειτουργούς, οι οποίοι έτσι θα δουλέψουν γρήγορα και με ακρίβεια. Άρα παρουσιάζει κάτι τέτοιο. Λέει κάνε αυτό και μετά δώσ' το στο συνεργείο που θα βάλει τους λίθους. Διότι απειλούν οι λίθοι θα κουμπάνε, θα τερματίζουν πάνω σε αυτούς τους πασάλους, τους εμβολείς όπως λέει, και θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν θα σου φύγει δηλαδή η γραμμή του πύργου ούτε στην κατακόρυφο ούτε στην κάτωψη. Φυσικά εμείς πρέπει να σκεφτούμε από εδώ ότι έκανε κάτι τέτοιο. Διότι δεν θέλουμε κύλιδρο, θέλουμε κόλλο κόνο. Έχω κάνει λοιπόν την εξής σκέψη. Φτιάχνει ένα ικρίωμα το οποίο έχει αυτά τα στοιχεία που είναι κατακόρυφα, αυτές οι γραμμές είναι κατακόρυφες, και εδώ προσαρμόζει στην κατάλληλη κλίση το κανόνα. Και φανταστείτε 4 κανόνες, ένας κανόνας σε κάθε κατακόρυφο στοιχείο του ικριώματος και μάλιστα ο κανόνας που χρησιμοποιεί πρέπει να έχει αυτό το προφίλ, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι κάπως έτσι, δηλαδή να, ουσιαστικά να είναι 2 κολλημένα ξύλα, ένα πιο φαρδί και ένα πιο στενό, το στενό είναι αυτό που το λέμε τόρμο, που θα δούμε τι δουλειά θα παίξει. Στη συνέχεια έχουμε την κατεργασία των λίθων. Ξέρουμε από τις τα σημεία που έχουμε κατάρρευση, ότι η λίθη αυτή είναι καμπύλη, κυρτή και κύλη, είναι καμπύλη κυρτή στην εξωτερική πλευρά και κύλη στην εσωτερική. Είναι κατεργασμένη με ένα τέτοιο τρόπο. Και μάλιστα είναι σε στρώσεις. Έχει δουλέψει με στρώσεις εκεί ο αρχιτέκτονας. Σε κάθε στρώση
χρησιμοποιεί 4 λίτους οδηγούς, στους οποίους χαράσει αυτή την ταινία. Κάνει αυτή την απολάξευση. Στη συνέχεια φέρνει αυτούς τους 4 λίθους οδηγούς μέσα στο ικρίωμα, τους πρόχνει οριζόντια και την εντορμία αυτή εδώ που έχει λαξεύσει τη φέρνει να κουμπώσει πάνω στον τόρμο, πάνω στο αυτό το στοιχείο που εξήχε στον ειδικό κανόνα. Εδώ το βλέπουμε σε κάτωψη, εδώ το βλέπουμε σε πλάγια όψη, το σπρώχνει και έρχεται και κολλάει. Αν βάλει τους 4 αυτούς λίθους οδηγούς, έχει πια μια ασφάλεια δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι υπόλοιποι λίθοι της τρώσης θα έρθουν πολύ εύκολα λαξευμένοι να κουμπώσουν. Άρα έχει φτιάξει ένα εύκολο σύστημα κατεργασίας και προσαρμογής των λίθων. Όποιος έχει δουλέψει ποτέ, έχει παρακολουθήσει δουλειές τέτοιες, σύγχρονες που κάνουν αναστηλώσει σε μνημεία, πάντα έχει το πρόβλημα ότι φτιάχνεις τους λίθους, τους ανεβάζεις, δοκιμάζεις αν έχουν έρθει καλά και πρέπει να τους ανακατεβάσεις για να κάνεις την τελική απολάξευση. Μπορεί και παραπάνω από μια φορά. Άρα το λογικό, δηλαδή έχουμε αυτόν τον κύκλο έτσι, ανέβασμα, κατέβασμα, ανέβα, κατέβα, λάξευση ξανά κτλ. Άρα θα ήταν παράλογο να στήσει αυτό το ικρίωμα πάνω στη θόλο, πάνω στο κατώτερο τμήμα. Θα είχε πολύ μεγάλα ύψη για να παίξει. Άρα πιο λογικό θα ήταν να στήσει το ικρίωμα στο έδαφος. Και μάλιστα, για πολλούς λόγους, και ανύψωσης κτλ. Και κυρίως γιατί δεν μπορεί να βρει τέτοιους κανόνες τόσο καλό ξύλο σε 14 μέτρα που να του κρατάει την ευθεία, θα χρησιμοποιούσε πολλά μικρά. Δηλαδή θα είχε μικρά ικριώματα για 2, 3, 4 το πολύ στρώσεις λίθων που εξοικονομεί και το ξύλο και τον βοηθάει να μην ανεβοκατεβάζει τα βάρη διαρκώς σε μεγάλα ύψη. Και στην πραγματικότητα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα είχε ένα μόνο, ένα ικριώμα για 2, 3, 4 στρώσεις λίθων το οποίο να προσάρμοζε. Δηλαδή όταν τέλειωνε εδώ το συνεργείο του, έφτιαχνε τους 4 σειρές λίθων, τις διώχνανε, πηγαίνανε πάνω στον πύργο, όπου λογικά είχε ένα άλλο συνεργείο που τους έβαζε και έχτιζε ταυτόχρονα από μέσα και αναπροσάρμοζε τον κανόνα σε ένα δεύτερο κύκλο, πιο βαθιά. Και πάει λέγοντας. Αυτά. Μια λεπτομέρεια είναι ότι ανεβαίνοντας προς τα πάνω, φτάνοντας εδώ σε αυτόν τον όροφο, αυτή εδώ η λωρίδα σταματάει και δεν επανεμφανίζεται, ενώ οι άλλες 3 λωρίδες φτάνουν μέχρι πάνω. Αυτό είναι πολύ απλό να εξηγηθεί, ότι στην αρχή δουλεύανε με 4 κανόνες, και όταν φτάσαν σε εκείνο το ύψος, που πια είναι το άνοιγμα, αφαιρέσανε τον ένα κανόνα και δουλέψαν με 3. Δεν τους πείραζε και πάρα πολύ, γιατί ήδη ανεβαίνοντας επάνω, η διάμετρος του κύκλου του κόνου έχει μικρύνει και άρα μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν την προσαρμογή. Έτσι έχουν πιο μικρή διάμετρο εδώ. Και τέλος, αν παρατηρήσει κανείς πολύ προσεκτικά αυτές τις λωρίδες που έχουν βγει από τον κανόνα και τις μετρήσεις κτλ., θα δει ότι δεν πάει ακριβώς σε ευθεία, πάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, χάνει. Έτσι δηλαδή έχει μια οφειοειδή κίνηση. Αυτή εξηγείται ότι, γιατί ξέρουμε ή υποθέτουμε καλύτερα, ότι όλη η δουλειά έγινε στο έδαφος με τους κανόνες και μετά ανέβηκαν επάνω και μπήκαν ελεύθερα. Δηλαδή το συνεργείο που τους τοποθετούσε το έκανε με το μάτι και θα μπορούσε όντως να του περιστρέψει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, για κάποιο λόγο οποιοδήποτε. Αυτά για τη μέθοδο κατασκευής, που τι μας δείχνει, ότι έχουμε κάποιον ο οποίος ξέρει πολύ καλά μαθηματικά και μπορεί να σχεδιάσει, ο αρχιτέκτονας αυτός, χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά αιχμής εποχής του, αλλά έχει και ένα πολύ πρακτικό μυαλό. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια εξέλιξη μιας τεχνικής, την απλή τεχνική νήματης στάθμης και κανόνας, την παίρνει και τη σκέψη του φίλωνος του Βυζάντιου, και προσαρμόζει όλα αυτά τα πράγματα στις ανάγκες αυτού του έργου. Θα τελειώσω. Αρχιτεκτονικές ιδέες, μορφές και επιλύσεις που διατηρήθηκαν στον χρόνο. Μια σημαντική αξία που έχει αυτός ο πύργος είναι ότι βλέπουμε πράγματα που έχουν μείνει. Έχουν μείνει σε άλλες κατασκευές. Πρώτο κομμάτι, τα επιμέρους στοιχεία. Εδώ βλέπουμε τις φωτιστικές σχισμές. Θυμάστε τη φωτογραφία που σας έδειξε από το Γερμανικό Ινστιτούτο καθηγητής. Βλέπετε ότι αυτή εδώ η φωτιστική σχισμή που απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ στενή, μέσα επειδή ανοίγει και βάζει φως, εδώ τους έχει κάποιος το φιλμ. Δηλαδή αυτός είναι ένας τρόπος να φωτίσεις έχοντας απ' έξω μια μικρή σχισμή.
Και έχουμε το κλιμακοστάσιο που έχει τις δικές του φωτιστικές ρυθμίσεις. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα σύγχρονο που μάλιστα βάζει πάλι έτσι κατακόρυφες φωτιστικές ρυθμίσεις για να φωτίσει τη σκάλα και μάλιστα με τεχνητό φωτισμό. Αυτά εδώ είναι το άνοιγμα που σας έδειξε ο καθηγητής και επαναλαμβάνει και στους παραπάνω ρόφους στο ισόγειο ή μυπόγειο όπως το λέμε. Που πάλι έχουμε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οι παριές αυτού του παραθύρου συγκλίνουν προς τα έξω. Και εδώ έχουμε μια πολύ παρόμοια χρήση της ίδιας γεωμετρίας από τον Κυριάκο τον Κρόκο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκη που δημιουργεί πάλι φωτιστικές σχισμές με τις παριές να συγκλίνουν προς τα έξω. Η σκάλα, δεν θα χρειάζονται πολλά, δηλαδή αυτή η σκάλα η υλικοειδής στην εποχή μας που έχουμε και άλλα μέσα όπως μέταλλο, μπετόν κτλ. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αυτό που σας είπε ο καθηγητής πριν, έτσι βλέπετε εδώ έχω δείξει ότι οι υδρορώες είναι πιο ψηλά από το δάπεδο. Και αυτό εξηγείται ακριβώς όπως είπε ο καθηγητής με αυτή τη διαδικασία. Αυτή τις εικόνες έχω πάρει από το βιβλίο του Λυγίζου «Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Άνδρου» που είναι πολύ ενδιαφέρον, που δείχνει πως στην Άνδρο έχουμε αυτή τη στρώση που ήταν από καλάμια, φύκια κτλ. Και πάνω έμπαινε το πυλόχωμα και μπιλιαριζόταν, όπως λέγεται στην Άνδρο. Δηλαδή είχαμε αυτό το κύλινδρο, τούτο εδώ, βλέπετε μια φωτογραφία, ούτως ώστε να γίνει λίγο και συμπιεσμένο και υδατοστεγές. Αυτό μάλιστα, άμα πάμε στο Μουσείο της Άνδρου, θα δούμε από την έκθεση που έχει γίνει και από τους ανασκαφείς, ότι ακριβώς η ίδια τεχνική βρίσκεται στον 9ο και 8ο αιώνα στη Ζαγορά της Άνδρου, στις στέγες. Έχουμε δηλαδή μια διαδικασία που έρχεται από πολύ παλιά, την ξαναβρίσκουμε στον πύργο και μένει μέχρι τον 20ο αιώνα, μέχρι να ανακαλυφθεί το πετόν δηλαδή που κατήργησε τις παλιές στέγες. Εδώ έχουμε κάτι πιο ενδιαφέρον τώρα και θα κλείσουμε τη συνολική δομή του πύργου. Τι καταλάβαμε, ότι ο πύργος έχει μια δομή που προσπαθεί συγκλίνοντας προς τα μέσα και βάζοντας τις δυνάμεις να συσφίγγουν τις τρώσεις, να αποκτήσει μια σταθερότητα. Okay, αυτό το ξέραμε πολύ καλά τότε, γιατί γνωρίζουμε ότι στον 3ο αιώνα έχουμε τον φάρο της Αλεξάνδρειας που ανεβαίνει πολύ πιο ψηλά από το δικό μας πύργο, φτάνει στα 120 ίσως και παραπάνω μέτρα. Φτάνει δηλαδή κάπου σαν και αυτό που είδαμε στην αρχή, στο ιδεατό ύψος του κόνου του δικού μας πύργου. Χρησιμοποιεί πάντως την ίδια αρχή. Συγκλίνει ανεβαίνοντας για να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτό το βλέπουμε ουσιαστικά τον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο, το βλέπουμε σε φάρους. Αυτό που βλέπουμε στον πύργο μας εδώ, δηλαδή ένα κονικό σχήμα μέσα στο οποίο έχουμε μια υλικοειδή κλίμακα, το βλέπω, έχω εδώ δύο παραδείγματα φάρων, ένα σχέδιο που βλέπετε πάλι το ίδιο, κόνος, κόλλους και υλικοειδής κλίμακα και αυτός είναι ένας πύργος αντικείθηρο. Και εδώ βλέπετε κάποιες σκάλες φάρων. Φτάνουμε στο τέλος σχεδόν. Έχουμε τους μιναρέδες. Μανάρα στα αραβικά σημαίνει φωτεινό σημείο ψηλά. Ουσιαστικά φάρος δηλαδή. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ένα που είναι ένα μνημείο χαρακτηρισμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Αφγανιστάν. Ο μιναρές της Τζαμ, εξαιρετικό μνημείο, που έχει πάλι τον ίδιο τύπο. Δηλαδή έχουμε πολύ ορατά, βλέπετε ότι έχουμε κόλουρο κόνο και εσωτερική κλίμακα. Και τελειώνουμε με αυτό εδώ που είναι λίγο πιο αστείο. Έχουμε τον Γκαουντί, ο οποίος στο Πάρκο Γκουγκέλ, όταν θέλει να φτιάξει ένα ψηλό πύργο, τον φτιάχνει με το δικό του βέβαια τρόπο, γιατί τα παραμορφώνει προς τα πράγματα. Πάλι έχουμε έναν κονικό πύργο και λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία των κονικών πύργων δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαστραντώνη για τις ενδιαφέρουσες ιδέες. Σαν Δήμος, νομίζω ότι πρώτα έχουμε υποχρέωση να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα και να υποσχεθώ ότι μπορούμε κάποια ποσά από τη ΣΑΤΑ, η οποία πραγματικά είναι πολύ μικρή, να διαθέσουμε και εμείς σαν Δήμος ένα μικρό ποσό για αρχή για το μνημείο αυτό που πραγματικά αξίζει. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο ότι ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ξεκινήσει με αυτό το μικρό ποσό, αλλά σημαντικό για ξεκίνημα. Και αυτό που μπορώ εγώ να μεταφέρω είναι ότι
ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Αλέξης Χαρίτσης, δέχθηκε την πρόταση που μετέφερα ότι αυτό το έργο μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου από εθνικούς πόρους, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αρκεί φυσικά να υπάρξει η μελέτη, να κατατεθεί. Από τη στιγμή που θα γίνει η αρχή, πιστεύω ότι αυτό θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα για να σταματήσουμε τη φθορά και την ενδεχόμενη πιθανή κατάρρευση, την οποία βεβαίως όλοι απευχόμαστε. Εγώ εύχομαι να αντέξετε κι εσείς και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να προχωρήσει και να γίνει αυτό το έργο. Η σημερινή βραδιά ήταν για μένα μια βραδιά γνωριμίας με ένα πολύ σημαντικό μνημείο, το οποίο αξίζει την προσοχή και την προστασία μας, αλλά και μια γνωριμία με ανθρώπους που έχουν και την αποφασιστικότητα και την αγάπη, αλλά έχουν δουλέψει και πολύ για κάτι που αγαπούν πολύ. Ο συνδυασμός των δύο, δηλαδή ένα μνημείο που αξίζει την προσοχή μας, που αξίζει το ενδιαφέρον μας, αλλά και μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτό, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να πιστούν και όλοι όσοι εκπροσωπούν αρχές, πολιτεία, να ρίξουν μια πολύ πιο σοβαρή ματιά, με μεγαλύτερη φροντίδα, για αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι ο συνδυασμός, λοιπόν, ενός αξιόλογου, σημαντικού μνημείου και μιας ομάδας ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτό, είναι πολύ καλή η κίνηση για να υπάρξει μια αίσια έκβαση των προσπαθειών σας. Αυτό το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε, κυρίως εμείς που μπορούμε να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στην προσπάθειά σας, είναι πώς θα αισθανθούμε αν αυτό το μνημείο χαθεί. Εάν, και το λέω και αναφέρομαι και στον Αντιδήμαρχο, απευθύνομαι και στον Αντιδήμαρχο, οι άνθρωποι που ζουν εδώ να δουν στη δική τους γενιά ένα τέτοιο μνημείο να χάνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αποφασιστικό κίνητρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή ευόδοση στις προσπάθειές σας. Οι στιγμές που ζω στην Άνδρο μου σημαδεύουν τη ζωή. Κάθε πρωί πίνω τον καφέ μου σε ένα μπαλκόνι που απέχει 252 μέτρα από το πύργο και είναι κάθετο. Την ώρα αυτή βλέπω τους ανθρώπους να βγάζουν την πέτρα από το εκεί κοντά, πολύ πετράδικο που βγάζανε τις πέτρες στο ατομείο. Παραπέρα να την κουβαλάνε, παραπέρα να την σηκώνουν πάνω, παραπέρα να την ζυγιάζουν. Βλέπω τον αρχιτέκτο να μελετάει, να κάνει τα σχέδια. Και κάποια στιγμή σταματούν, με κοιτάνε, τι έκανε σήμερα. Τι έκανες 52 χρόνια, τι έχεις κάνει, ποιος μιλάει για μας, ποιος στέκεται για μας, ποιος μας δίνει σημασία. Είναι κάτι που σου δένεται πια με τη ζωή. Ναι, γίνεται ένα με σένα. Είχα τότε μαζί έναν δάσκαλο εδώ, τον Απόστολο τον Ταΐπιο, δεν το θυμάται, το φωτισμένο αυτό δάσκαλο. Είχαμε τον Τσατήρη, τον Τάκη, τόσα παιδιά, τα παιδιά που σήμερα. Είναι εδώ, ήταν τότε ο Γλινός. Είναι ο Γιάννης ο Καπάκης, νέα παιδιά, για να καρώνεις. Όλα τα παιδιά που τρέχαμε για αυτά τα προβλήματα, χαθήκαν μετά. Περάσαν τα χρόνια της αθωότητας. Ήρθανε χρόνια απογοητεύσεων. Κι όμως, κάποια στιγμή, φάνηκε μια χαραμάδα. Στη χαραμάδα αυτή βοήθησε πάρα πολύ μια συμπατριώτησα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, που κάνει και αυτή 30 χρόνια. Είναι εκεί, δουλεύει σαν κοπηλάτης σε μια γαλέρα στην Παλιόπολη. Είναι η Λιδία η Παλαιοκρασά και θέλω να τη χειροκροτήσετε αυτή τη γυναίκα που φέρει τόσα πολλά στην Άνδρο αθόρυβα. Έχουμε έναν φωτισμένο άνδρα, ένα τεράστιο πνευματικό άνθρωπο που μας καθοδηγεί και μας βοηθάει. Τον Μιχάλη τον Τιβέριο, τον ακαδημαϊκό, τον αρχαιολόγο, τον άνθρωπο που και αυτός δίνει παραδείγματα. Πώς μπορούσαμε εμείς λοιπόν να μείνουμε αδρανείς σε όλα αυτά. Και σήμερα θέλω να εκφράσω την απόλυτη αγάπη όταν το πρωί ήρθα εδώ, γιατί δεν κάναμε τη γιορτή επάνω, γιατί φύσαγε. Και είδα εδώ χώματα, είδα εδώ πράγμα καλοκαίρι, έχει κλείσει σχολείο. Και είδα εδώ την πρόεδρο και όλο το συμβούλιο, όλα τα παιδιά να ρίχνουμε το λάστιχο, να καθαρίζονται για να σας δεχτεί απόψε να δεχτούν τον κόσμο. Το οποίο ευχαριστώ από την καρδιά μου όλο αυτόν τον κόσμο, που πια δεν είμαστε οι λίγοι που το συζητάμε με τον Τάκη, τον Μαστραντώνη πάνω στον Άγιο Πέτρο και λέμε το ένα ή το άλλο ή το άλλο. Σήμερα είναι περισσότεροι. Σήμερα το Υπουργείο
έκανε μια αρχή, έβαλε ένα φόλι. Ένα φόλι παγκοσμιότητα. Έχω μια προσφορά σήμερα, κάποιος φίλος καλός από την Άνδρο, είπε ότι Γιώργο, εγώ έχω στα πίκια χορό. Θα βάλω βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτή την κουβέντα. Απόψε έχουμε μαζί έναν μεγάλο άντρα της Άνδρου, που έκανε ό,τι πιο σημαντικό στην νεότερη Άνδρο μας, τον φίλο μου τον κύριο Τάτο, είναι μπροστά μας, να τον χειροκροτήσουμε. Είναι ένας άνθρωπος που έκανε το θέατρο της Άνδρου, που έχει προσφέρει τόσα πολλά και μας δίνει παράδειγμα και εμείς να αγωνιστούμε. Θέλω από την καρδιά μου όμως να ευχαριστήσω τους κατοίκους του χωριού αυτού, που αν ξέρετε τι τραβάνε αυτή την εποχή, ήρθε κάποια ανόητη απόφαση και έγραψε τα χτήματα όλα που ζούνε, είναι δημόσια. Δεν ξαναγίνει αυτό. Και άνθρωποι αυτοί πάμε εμείς και τους λέμε, άφησε το χωράφι σου να κάνουμε το δρόμο, άφησε το χωράφι σου να φτιάξουμε τον πήγο, και λένε περάστε. Ενώ δεν μας διώχνουνε. Και εδώ θέλω να πω την Ομόνια στο χωριό, να μιλήσω με τον Αλέξανδρο τον Ίσαρη, τον παλιό πρόεδρο, τον Δημήτρη, τον Πέτσα και όλους τους κατοίκους και τους νέους που έχουν έρθει. Απόψε εδώ είναι άνθρωποι από το Βέλγιο, είναι από την Αμερική, είναι από την Αγγλία, είναι από τη Γερμανία. Είναι άνθρωποι που ήρθαν και αγαπούν πιο πολύ από εμάς τον τόπο αυτό. Και θέλω να πω ότι αν αυτός ο πύργος, αυτό είναι λίγο κακό που θα πω, βρισκόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, αλλά και στην Άνδρο, μέσα από τη Σταυροπέδα, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.